τέχνη του Βασίλη, που είναι υποσχεδιμένη, αγαπητή συντημότη. Ονομάζομαι Δέσποινα Δεμπερίδου και εκπροσωπώ το πρώτο Δημοτικό Λυκείο Βέλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και έχω την ευκαιρία να συζητήσω με του συνομιλίκου μου και του εκπρόσωπου του Δήμου για θέματα που αφορούν την πόλη μα. Ζούμε σε μια θεωρητικά μικρή πόλη, και όμω ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα που μπορούν να επιληφθούν με τη δική μα δράση. Πρώτο πρόβλημα είναι η δημόσια καθαριότητα. Όλοι ξέρουμε ότι η καθαριότητα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, αφού έχει άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι πολύ εύκολο να κρατήσουμε και να πετάξουμε το σκουπίδι μας. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε. Η λύση είναι πολύ απλή και εύκολη, καθώς υπάρχουν κάποιες σκουπιδιών, ανά 30 μέτρα τουλάχιστον, και αυτό είναι στο χέρι μας. Οφείλουμε να είμαστε πιο υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι. Στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει η υποχρέωση να αλλάζει σακούλες συχνά και να τοποθετεί καινούργιες. Επιπλέον πρέπει να γίνεται συχνή και γρήγορη αποκομιδή των σκουπιδιών. Το πλήσιμο των γκάδων είναι ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, καθώς αποτελεί μυστηρισμό. Μια καλή ιδέα θα ήταν να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς και να υιοθετήσουμε καινοτόμες προτάσεις, όπως για παράδειγμα οι υπόγειοι κάτοικοι που έχουν τοποθετηθεί σε άλλη δήμη, βελτιώνοντας έτσι την αισθητική και την λειτουργικότητα της πόλης. Δεύτερο πρόβλημα είναι τα αδέσποτα σκυλιά. Πρέπει να είμαστε πιο ενημερωμένοι σε αυτό το θέμα, να μην παρατάμε τα ζώα όταν μεγαλώνουν ή ακόμη και όταν τα βαριόμαστε, και πολύ περισσότερο να μην αδιαφορούν για περιστατικά βάναυσης, κάποιες φορές, κακοποίησης. Ο Δήμος, γιατί ήδη υπάρχουν τα ζώα, θα μπορούσε να φροντίσει σε σταθερή βάση για την περίθαλψή τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο, λόγω του ότι είναι χωρίς ασθενειό και είναι κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τρίτο και τελευταίο θέμα είναι η ανθρωπονοτική και νοσοκομιακή περίθαλψη των δημοτών. Αν και γνωρίζω πως για αυτό το θέμα δεν ευθύνεται απόλυτα ο Δήμος, παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού των κοινωνικών ιατρείων, καθώς και να βοηθήσει άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες που ζουν μόνο τους και δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Ίσως να ενισχυθεί το πρόγραμμα που ονομάζεται Βοήθεια στο Σπίτι. Σε αυτό το σημείο και έχοντας θέσει τους προβληματισμούς μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω οι προβληματισμοί μου να αποτελέσουν αφορμή για να κινητοποιηθούμε όλοι οι δημότες με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου μας. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ειδικά όπως δεν διαθέτουμε σε αποφοράς. Ένα σημαντικό προσθήκη ως καινούργια τη δική μας στην πόλη, ειδικά όπως στην πόλη και περισσότεροι άνθρωποι έχουν στον αθλητισμό.
φτιάξει και έτσι επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό του Δήμου όσο και την κοινωνικότητά του. Έτσι καθημερινά γίνεται όλο και πιο δύσκολη η διαβίωση από του πολίτε αυτή τη πόλη. Αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εκλογή που αρχικά ο Δήμο εισέλθει για την διευκόλυνση των δρόμων. Αρχικά, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι οι δρόμοι. Παλαιότεροι συνήθω δρόμου, γραμμέ και λαγούδε γίνονται έτη τυχαίων δυστυχημάτων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνήθω στα χωριά του Δήμου, μακριά δηλαδή από το κέντρο και την πολυκτησία του. Οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων με κάποιον άλλη. Πώ μπορούμε βέβαια να μιλάμε για ασφαλή, όταν κάθε χρόνο παρουσιάζονται ατυχήματα από τέτοια δυστυχήματα. Ο Δήμο πρέπει να πάρει κάποιε αποφάσει. Μία λύση είναι η συνεχή στρώση ασφάλτου στα σημεία που πρέπει να αναγκαίνουν. Μία ακόμη λύση μπορεί να είναι και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για του απρόσεπτου οδηγού. Επομένω, οι λύσει υπάρχουν και πρέπει να ληφθούν αποφάσει. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι για τα σκουπίδια. Αλήθεια, έχετε περάσει από τα φωτιά, μία βαρβάρα, σώματα και άμμο κάτω από την μία. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη και οι κάτοικοι φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν. Όταν στην αγροτική περιοχή υπάρχουν σκουπίδια, τα σκουπίδια παραδειγμένα. Εκτός όμως από το πλήθος των απορριμμάτων, η ζέστη είναι εκεί για να τονίσει την δυσοσμία. Προτείνω λοιπόν σαν λύση σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα τη συχνότερη μεταφορά σκουπιδιών από τον απορριμματοφόρο πριν η κατάσταση βρεθεί εκτός ελέγχου. Ένα ακόμα θέμα που χρειαστεί εμένα και όλο το φύλλο του κόσμου προγραμματισμού είναι οι εγκαταλελειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Καινούριες και σύγχρονες εγκαταστάσεις μένουν παρατημένες από τους ανθρώπους στους δρόμους λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης. Ακόμη και αν δεν είναι παρατημένες, παρατηρούμε μια πολύ άσχημη κατάσταση, αποτρέποντας έτσι και τον σύγχρονο άνθρωπο από την ασχόλησή του με κάποιον άνθρωπο. Και πιστεύετε με, δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από την ασχόληση με τον αθλητισμό. Ως λύση, μπορούν να προσληφθούν άνθρωποι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ακόμη όμως και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο Δήμος να αναλαμβάνει την υπόσταση στον αθλητικό κέντρο, παρέχοντας έτσι και μια βοήθεια προς τους αθλητικούς συλλόγους. Συνοψίζοντας, τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν έχουν ως απότερο σκοπό την ασφάλεια, την ψυχολογία και τη διευκόλυνση του πολίτη. Η κατάσταση αυτή τίνει να ξεφύγει αφού οι άνθρωποι δηλώνουν ανακτισμένοι. Συνεπώς, προβλήματα υπάρχουν όπως και λύσεις. Όλα τα παραπάνω προέρχονται κυρίως από αμέλεια του Δήμου. Θα ήθελα να ξεφύγω λίγο από τα κλισέ του γραπτού μου και τα κλισέ των φράσεων και να μην πω σας παρακαλώ να ληφθούν αποφάσεις. Απαιτώ με όλο το σεβασμό να ληφθούν αποφάσεις για να μπορέσει η περιοχή μας να γίνει ένας καλύτερος χώρος διαβίωσης. Σας ευχαριστώ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Παπουλής Αλέξανδρος και εκπροσωπώ το δεύτερο γενικό δίκαιο. Η κατάσταση του Αρκούτας είναι σε πολύ άθλια κατάσταση. Είναι γεμάτη σκουπίδια και οι περισσότερες κατασκευές είναι χαλασμένες. Υπάρχει επίσης μεγάλο κίνδυνο για ένα στραβοπάτημα προς τα κάγκελα που είναι χαλασμένο, διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο. Η διαβίωση των πολιτών επιβαρύνεται πάρα πολύ από τα σκουπίδια και την παρουσία ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών. Πολύ βοηθητικό θα ήταν μια οικονομική επένδυση από τον Δήμο στην περιοχή. Έτσι θα καθαριστεί η Βαρκούτα, θα επιδοτηθούν πολλές κατασκευές, αλλά και μπορεί να προσφέρει πράγματα. Όπως να διαχωρίσει την περιοχή σε τμήματα, όπως ένα για τα παιδιά, που θα είναι μακριά από τα φάγγελα, άλλο για τα ζώα κλπ. Δυστυχώς η Βαρκούτα είναι μετάλλευτη. Οπότε η οργάνωση εκδηλώσεων, όπως οι συναυλίες, χωρί, θεατρικά, θα βοηθούσε πάρα πολύ στην αγώση ζωή στην περιοχή και επίσης θα την έκανε γνωστή και εκτός βέβαια. Η περιοχή αυτή είναι γεμάτη με ιστορία, γεμάτη με πολιτισμό. Οπότε μια καμπάνια από τη μεριά του Δήμου θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να ενημερώσει τους πολίτες για την ιστορική σημασία της περιοχής. Έτσι θα μάθουν να τους σέβονται. Και όχι μόνο αυτό. Θα σηκώνουν και τα σκουπίδια που θα βρίσκουν μετά. Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό από μικρή ηλικία να μαθαίνουμε να σεβόμαστε τις ιστορικές περιοχές
Έτσι, τα παιδιά πρέπει να γαλουχηθούν με αξίες προς τον παππούδο. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τις σχολικές εκδρομές στην περιοχή, με το να κάνουμε διάφορα project, ώστε έτσι να μαθαίνουμε την ιστορία της περιοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Το πρόγραμμα αυτό επηρεάζει τους μαθητές, όπως κάνουν όλοι τον χρόνο. Η
25 μαθητές, παρόλο που είναι ένας καλός αριθμός, ώστε να υπάρχουν δρομολόγια την ώρα που πρέπει. Με τα χωριά αυτά, υπάρχουν μόνο 6 δρομολόγια αστικών υπηρεσίων. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην κατοίκηση όλων των πολιτών. Κανένας δεν είναι παράλογος και μπορεί να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν πολλά αστικά, αλλά καλά θα ήταν να προσθεθούν ένα με δύο τουλάχιστον για τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο μοναδικό αμφιθέατρο στο χωριό Ροχιά που έχει επιτεθεί στο έλεος του Θεού. Το μόνο που χρειάζεται είναι στήριξη και αγάπη, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει, ούτως ώστε να αναλάβει αυτό την ευθύνη. Όταν θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε, ανήκει στο Δήμο. Αλλά όταν γίνεται λόγος για τη συντήρηση και την καθαριότητά του, όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Είναι ένα πολιτιστικό σωλήδι, αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό που προτείνω είναι ότι πρέπει πραγματικά υπεύθυνος να αναλάβει την ευθύνη για τη συντήρηση του αμφιθεάτρου. Συνοψίζοντας, τα χωριά αυτά, λόγω της θέσης, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε δει μοβέλη στο πλευρό μας, όχι μόνο όμως κατά την προεκλογική περίοδο, βιώνοντας όλο τον υπόλοιπο χρόνο τη διαφορά τους. Και όλο αυτό για να δημιουργήσουμε έτσι μια καλή και αρχαία επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Και οι προτάσεις μας για μια καλύτερη Βέλγια.
Το θέμα που προτίθεμαι να σας παρουσιάσω σήμερα είναι το πώς θα γίνει ευκολότερη η κυκλοφορία των πεζών και των οδηγών. Λίγο πιο κοντά στον δρόμο, συγγνώμη. Λίγο πιο κοντά. Και πιο δυνατά. Όσο περνούν τα χρόνια, τα μέσα μετακίνησης αυξάνονται διαρκώς. Με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε ποικίλους τρόπους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που φέρνουν στην επιφάνεια. Ένας τρόπος εστίασης για τα πολλά έργα αυτοκίνητων είναι η δημιουργία ενός δημοτικού χώρου τράφικα. Διότι αυτό θα μας δώσει άνεση στη μετακίνηση των πεζών και των άλλων αυτοκινήτων. Η αλήθεια είναι ότι οι χώροι τράφικα υπάρχουν, αλλά είναι επιπληρωμή. Και αυτές τις μέρες που όλοι μας δυσκολευόμαστε οικονομικά, θα ζυγίσουμε όλα και κάποια παρόμοια πράγματα να αποφεύγουμε. Γι' αυτό θα είμαι απευθυντικό να με ρυθμίσετε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τώρα για το πού μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτοί οι χώροι. Ως πόλη έχουμε αρκετά δημοτικά οικόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται. Θα μπορούσαμε κάποια αντιθετικά πάρκινγκ που ήδη υπάρχουν να τα κάνουμε δημοτικά. Ένας ακόμη τρόπος αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού φορτίου είναι ο ποδηλατόδρομος. Ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών υποστηρίζουν αυτή την ιδέα. Αν οι πολίτες ενεργοποιηθούν και χρησιμοποιούν τα ποδήλατα καθημερινά μας, αφού ούτε μπουκαλιάρες μας δημιουργούνται, ούτε από την καθημερινά μας πόλη μας στα καπέλια, ενώ οι πολίτες ταυτόχρονα κοινάζονται και εκπαιδεύουν στο εκτό των αρχαίων Ελλήνων, μους υγιής εν σώμα πηγή. Σαν δραστέωση του νομού μας, επιβάλλεται ένα κομπλαντόδρομο. Πριν τη λειτουργία του όμως, πρέπει να είναι οι μικροί και οι μεγάλοι πολίτες σωστά ενημερωμένοι για τη χρήση του. Γι' αυτό ένα πάρκινγκ πληροφορικής αγωγής είναι αρκετό για τη γνώση του κώδικα πληροφορικής πληροφορίας. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία στους δρόμους του πόλη μας και προβληματίζουν την κοινωνία. Ένα από αυτά είναι οι αμέτρητες λαγούδες, ιδιαίτερα στη Μύτη. Ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο πιστεύω έχει συμβεί σε όλους μας, είναι το ότι ενώ διασχίζουμε έναν δρόμο, ενώ πρέπει μετά από την βροχή, περνάει ένα αυτοκίνητο από μία λακκούνα και μου κάνει μουσική. Αυτό το συμβάν πρέπει να σταματήσει, γιατί διαταράσει την πολύ. Ακόμη ένα άλλο μέχρι στιγμή πρόβλημα είναι τα δέσματα, τα οποία αρμάνε του περαστικού και του αναβάτε οχημάτων με άσχημο αποτέλεσμα. Θα δικαιολογώ γιατί είναι ταλαιπωρημένε και παρακολουθημένε ψυχέ από ανεύθυνου πολίτε. Η πολιτεία πρέπει να επέμβει και να βοηθήσει. Γιατί θέλουν δηλαδή μια στέγη και φροντίδα από ανθρώπου που ενδιαφέρονται για το καλό του. Δεν θα το αναλύσω περαιτέρω γιατί είμαι εντάξει να προαναλύσω. Συνοψίζω λέγοντας ότι προβλήματα υπάρχουν. Θα υπάρχουν αφού ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο. Αλλά με τη συνεργασία όλων μας και το σεβασμό των πολιτών στην όμορφη πόλη μας, θα τα λύνουμε ένα προς ένα, σιγά σιγά και υπομονητικά. Θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη εκτίμηση των πολιτών στην προσπάθεια που κάνετε σε διάφορα θέματα, γιατί είμαστε όλοι μια πόλη, μια ομάδα με κοινό σκοπό. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει σε διάφορα θέματα, χωρίς να λύνει ευθύνες, αλλά συνειδητότητα, όπως είναι. Θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι για οποιαδήποτε βοήθεια, εφόσον μας χρειάζεται. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την ωραία εμπειρία. Μαρία Σπάμ. Καταρχάς, όπως κάθε πόλη, έτσι και η δική μας αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, που
που δυσκολεύουν τη ζωή των κατοίκων. Ένα εξ αυτών, στο οποίο θα αναφερθώ εγώ, είναι η κάθονα κορμάτων. Αντιλαμβάνομαι πως λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό. Όμως, η εικόνα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι κάτοικοι είναι απογοητευτική. Παραγεμισμένες σακούλες με σκουπίδια βρίσκονται εκτός των κάτοικων, διότι δεν υπάρχει χώρο. Αυτό έχει ως συνέπεια τα αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν στην αναζήτηση τροφής να σκίζουν τις σακούλες αυτές και να διασκορπίζουν τα απορρίμματα. Κατά αυτόν τον τρόπο, καθίσταται επικίνδυνη η κυκλοφορία στους δρόμους, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά, που πολλές φορές χρησιμοποιούν τα σκουπίδια σαν παιχνίδι. Εκτός βέβαια από το θέμα της υγιεινής, τίθεται και το θέμα της αισθητικής, μιας και η πόλη μας επισκέπτεται κάθε χρόνο από πολλούς τουρίστες και έχει να αμπήξει πολλά περισσότερα από μια περιοχή πόλη με σκουπίδια. Επιπροσθέτως, η κάδη ανακύκλωση δεν είναι αρκετή για τον πληθυσμό της πόλης. Γι' αυτό, πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να διανύσουν κάποια απόσταση καθημερινά για να πετάξουν τα αντιπλώσιμα απορρίμματά τους. Για πολλούς όμως, αυτό αποτελεί εμπόδιο και αποθαρρύνονται από το να κάνουν ανακύκλωση, προτιμώντας να επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον. Για να καταπολεμηθεί αυτή η νοοτροπία και να μπορέσει η πόλη μας να γίνει φιλική προς το περιβάλλον, είναι ζωτική σημασία η αύξηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωση σε όλες τις γειτονίες της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί το κίνητρο αλλά και η ευκαιρία σε όλους τους κατοίκους να ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Θα μειωθούν οι παραφουσκωμένες σακούλες εκτός των κάδων που αφαιρούν από την ομορφιά της πόλης μας. Και πλέον θα γίνει το φωτεινό παράδειγμα για τις άλλες πόλεις που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως η καθαριότητα της πόλης μας οφείλει να βρίσκεται στις προτεραιότητές μας. Κατανοώ πως η κυρία είναι χαλεπή, όμως θεωρώ πως αν φροντίζουμε ώστε η πόλη μας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μόνο όφελος μπορούμε να έχουμε. Διότι μια καθαρή πόλη είναι πάντοτε ελκυστική, όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Έλα τα αρκούλια το πέμπτο και την πρώτη κυβέρνηση. Αξιότιμοι κύριοι, χαιρετώ και εγώ. Λίγο πιο με τη σειρά μου. Ονομάζομαι Στέλλα Λαδαρκούλη και είμαι από το πέμπτο και την πρώτη κυβέρνηση. Με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου μου σε αυτή τη δραστηριότητα, πέρα από τα βουλία θα σα εξετάσω κάποιε προτάσει που κατά τη γνώμη μου θα ήταν χρήσιμο να λυθούν υπόψη σα, ώστε να προωθηθεί η κοινωνική πλώνηση στην πόλη μου. Για να δεχτεί οικολογική συνείδηση. Σκοπός μου είναι η έβριση ρεαλιστικών αντιμετωπίσεων σε ορισμένα προβλήματα του Δήμου και της πόλης και όχι φυσικά η άσκηση συμμαχής. Αρχικά θεωρώ πως ένα σημαντικό πρόβλημα στο Δήμο είναι το όγκο της δημόσιας υγείας. Το τοπικό νοσοκομείο, λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας και έκπαιδων των προσωπικών, αντιμέτωπε την εγκαλύψη της ανάγκης του σχολείου μας άμεσα. Μια απλή καθημερινή εξέταση στα εξωτερικά γιατρία του νοσοκομείου καθυστερεί συχνά οι πάσχοντες είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται σε ασθενή για μήνε. Έτσι λοιπόν, όταν οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ελεγχθούν από γιατρό, αυτοί οι πάσχοντες δεν έχουν το περιθώριο να χρησιμοποιήσουν περισσότερο, δίνονται σε ιδιώτες γιατροί. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική του επιβάρηση στην περίοδο της κρίσης που βιώνουμε. Μια άλλη πιθανή λύση σε αυτό το ζήτημα θα ήταν η δημιουργία πρωτάθλων μονάδων υγείας που θα περιέχουν τις τυχαίες ειδικότητες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή η πράξη αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση κυρίως ηλικιωμένων και ακόμα. Εκτός όμως από αυτό, υπάρχει και το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, που αν επιταχθεί και οργανωθεί καλύτερα, θα συμβάλλει στο ειδικό της ομαλύτητας στην κατάσταση. Ένα ακόμα θέμα που θα θίξω είναι αυτό της μόνωσης του περιβάλλοντος, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει ένας ακύρυπτος πόλεμος εις βάρος του περιβάλλοντος, με συνέπειες τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τη φλωρίδα και την παραλία του ήλιου. Συγκεκριμένα, κάνω λόγο για το ΤΑΦ 66, που έχει γίνει αποδέκτης ανεπεξέλεγκτων ανθρωπιστών και βιομηχανικών λιμάτων. Από εκεί αγκρεύονται εγωιστικές καλλιέργειες στο πάδι ζώων πίνδυνο, ενώ πολλά ψάρια πεθαίνουν, μιλώντας πια για την βάρηση του υδροφόρου ορίζοντα οικολογική καταστροφή. Για μια εφικτή λύση, προτείνω να δημιουργήσει τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, να προβούν σε ελέγχους και να επιβάλλουν τη μέση. Μόνο αν η πολιτεία αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, θα δράσει σε
πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και οι σύμβουλοι αγαπητοί μαθητές. Πήρα την πρωτοβουλία ως μαθητής του 5ου Γενικού Λυκείου, αλλά περισσότερο ως ένας απλός και αγανακτισμένος πολίτης, να σας εκφράσω μερικά από τα προβλήματα που αφορούν την αγαπημένη πόλη του Κούμε και Βέρεια. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές κινητοποιήσεις των πολιτών με αιτήματα για αλλαγές. Δυστυχώς όμως, τα προβλήματα οξύνονται και κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνες, αντίθετα παρατηρεί όλη αυτή την κατάσταση σαν απλός θεατής. Έτσι, θεωρώ πρέπει να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ρυθμιστικές αλλαγές, αναφερόμενος κυρίως στα θέματα που πρέπει να λυθούν. Αρχικά, όσον αφορά την έλλειψη ποδηλατοδρόμου, έχει πραγματοποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη για δημιουργία ποδηλατικού άξονα που θα ξεκινάει από την πλατεία Δημαρχείου και θα καταλήγει στο Ελλάδα. Έχω μαζευτεί υπογραφές, έχει εγκριθεί από το προηγούμενο συνέδριο, αλλά δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί. Όλα τα παιδιά διαθέτουν από ένα ποδήλατο που δυστυχώς λόγω συγκυριών δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόμα μείζον θέμα που αφορά τους περιορισμένους πολιτικούς χώρους. Για ποιο λόγο το δημοτικό μας στάδιο παραμένει στη χρήση μιας ομάδας, συγκεκριμένα της Παλαιοβέριας, χωρίς να πληρώνει τα μισθώματά της. Στην ουσία, από δημοτικό στάδιο Βέριας καταλήγει να γίνεται ιδιωτικό. Τα παιδιά περιορίζονται σε αθλητικούς χώρους όπως το ΕΑΤ, που είναι εκτός Βέριας και στην ουσία δεν υπάρχει πολυπρόσβαση, στα Εβραϊκά και στο μπάσκετ της Ελιάς. Συνεπώς θα έπρεπε να γίνουν περισσότεροι αθλητικοί χώροι, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν. Συνεχίζοντας, όσον αφορά τα αδέσποτα, που επίσης έχουν ξαναναφερθεί, θα έπρεπε να γίνεται εμβολιασμός από ειδικό κτηνίατρο, μιας και διαθέτουμε στην Βέρεια ειδικό κτηνίατρο και κοινοκομείο, και να γίνεται στήρωση των φιλικών αδεσπότων από επίσης ειδικό κτηνίατρο. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα πάρκα, θα έπρεπε να υπάρχουν πρόστιμα σε παραπάτες που χαλάνε τα πάρκα, σπάνε παγκάκια και τα γεμίζουν σκουπίδια και να υπάρχει τήρηση των κανονισμών καθαριότητας. Τέλος, με αυτό θα ήθελα να κλείσω όσον αφορά το κυκλοφοριακό θέμα και την έλλειψη στάθμευσης. Θα έπρεπε να γίνει τα παλωτρίωση κοινών οικοπαίδων έτσι ώστε να φτιάχνουν πάρκι που θα λύσουν το κυκλοφοριακό θέμα. Συνοψίζοντας, όλοι έχουμε ευθύνες για τη διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ζωής των περιοδών. Ευελπιστώ να λάβετε υπόψη σας όσα αναφέρθηκα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ποιος δεν θα ήθελε να ζει σε μια πόλη με υποδομές καθαρή που να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαρίνα Μίχο, το 5ο Γενικό Λύκειο Βέρειας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Σύμβουλοι, αγαπητοί συμμαθητές. Με αφορμή μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Πνευματικής Γνώσης με θέμα ατόμους, δημιουργήθηκε έντονη επιθυμία να καταθέσει ορισμένα από τα κυριότερα προβλήματα της αρχαίας και της κατατάρα πόλης. Είναι τιμή και χαρά που προερχόμαστε από την περιοχή αυτή, όπου ακόμη και ο χρόνος βάφτηκε τα λαμπρά μνημεία και τις ευρέα τάξη. Είναι κρίμα συνεπώς εμείς οι σύγχρονοι να μην επιφερειμόμαστε στην ευαισθησία και να μην φροντίσουμε την κατανάλωση της κυρίας αυτής. Ποια όμως είναι τα σημαντικότερα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι? Αρχικά, αξίζει να γίνει μια εξήγηση αναφορά στο πρόβλημα των αδέσποτων των κυριών. Καθημερινά, δεκάδες συμπολίτες μας εκτίθενται σε αποφάσμα εκτεθειμένων των περιφορών από τα αδέσποτα, καθώ κατανοητοί εν μέρη, τη στάση των ανθρώπων απέναντι σε αυτά, όπως βάβαινε στην περιφορά, παράγουν χώρα κλπ. Επίσης, τα αδέσποτα υποβιβάζουν την εικόνα της πόλης μας, καθιστώντας και τα αυτοκίνητα του τουρίστου. Ταυτόχρονα, υπομονίζουν την υγιεινή, καταφέροντας τις τέλειες που προσβάλλουν πολλούς από εμάς και τους εμολύνους. Προφανώς, τα αξιοποιητικά
ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, κάθε άτομο ξεχωριστά χρειάζεται να εξετάσει τα στρατηγικά και τα στρατηγικά τη ανάγκη και τι απαιτήσει των ζώων πριν προβεί στην αγορά ή στην υιοθέτησή του. Να φροντίζει για τη σκύρωσή του προκειμένου να αποκτηθεί ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή και να υιοθετεί με σύνδεση, συνείδηση και υπευθυνότητα. Επιπλέον, το σχολείο του κατ' επέκταση στο κράτο απαιτείται να μεριμνήσουμε τη διάρκεια τη παιδεία, η οποία καλλιεργεί και πληροφορικά επιστήματα. Για την ευαισθητοποίηση επίση των ανθρώπων, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα αποτελεσματικά θα επιβεβαιώσουν τα εξομορφωτικά σεμινάρια που θα προσπαθήσουν τι ανάγκε και τα δικαιώματα των ζώων, καθώ και τι υποχρεώσει που αναλαμβάνουν απέναντί του. Τέλο, το μέσα μαζική ενημέρωση χρειάζεται να αντικαταστήσει τα ανώφελα και ευθυνό του προγράμματο του κρατικού περιεχομένου, διάρκεια τη ώρα, με εκπροσωπικά τη συμμετέχεια σε ιδιωτικά προγράμματα που θα προβάλλουν σε απαιτήσει των ζώων. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο τοπικό κυβερνητικό σύστημα. Εξάλλου, μέρο που έχει κληρονομήσει μια έντονη ιστορία και είναι πάρα πολύ πολιτιστικά, αρχίζει μια καλύτερη αντιμετώπιση από την πλευρά των πολιτών, οι οποίοι ελπίζουν την υπέρνηση. Και το λόγο αυτό έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο χώρο συγκέντρωση απορριμμάτων, αφού σε κάθε γωνιά πλατεία, ακόμη και στι νόμιμε των ποταμών, συναντώνται καθ' έτσι απορρίμματα. Ακόμη, η εκτελεστική τη πόλη χρειάζεται περισσότερο πράγμα στα πάντα, στι πλατείε και γενικώ και η δημιουργία του όσου κύκλου. Η πολιτεία οφείλει ακόμη να διοργανώσει συγκεντρώσει την ετοιμότητα των πολιτών και η παιδεία χρειάζεται να επεκταθεί ώστε να αναλογίσει του πολίτε με κατάλληλα θετικά, προκειμένου να γίνει με τη σειρά του να αναλογίζει τι πράξει και κυρίω τι συνέπειέ του. Τελευταίο και ίσω σημαντικό πρόβλημα που προσφέρει πολλού από εμά είναι το κόστο των μαθητικών εισιτηρίων. Ανεκδισβήτητα, οι οικονομικέ δυσκολίε του εμπορισμού λαμβάνουν σήμερα σοβαρέ διαστάσει, καθώ πολλέ οικογένειε δεν δίνονται να καταλήξουν ακόμη και τι κύριε ανάγκε για την επιβίωσή του, όπω τα συμβαίνει η εξήγηση, η ένωση κτλ. Συνεπώ, η ανακόπτωση του συνολικού κόστου των εισιτηρίων, που ανέβηκε σε 300 ευρώ ετησίω, μοιάζει για αυτού μια απρόσθετη πολυτέλεια. Έτσι, στα πλαίσια του δωρεάν παιδεία, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και να συμπολογιστεί το κόστο των εισιτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών, καθώ και τα σχολεία σχολεία βρίσκονται απομακρυσμένα από την περιοχή και αμονή. Σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να συμβάλλει και ο Δήμο με μια ομική εκδόση εισιτηρίων. Λαμβάνοντα υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι σφάλμα αγαπητοί μου συμπολίτε. Να επιλύσουμε επαφές και να καταλήξουμε ευθύνες για τα παραπάνω διοικητικά αλλά όχι μοναδικά προβλήματα, αποκλειστικά στους τοπικούς φορείς και δημόσιες αρχές. Αλλά χρειάζεται να υπομείνουμε τις ατομικές μας ευθύνες, διότι με την ατομική και συλλογική δράση θα επιτύχουμε την επίλυση των προβλημάτων της αξιοθάπησης πόλης μας και αυτό ανεπίθεται στα κοινά χρεωνόμενα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Τώρα τα αποτελέσματα είναι η δυσοσμία, ειδικότερα τις τελευταίες μέρες,
όπου τα σκουπίδια δεν συλλέγονται, αλλά και η ρήπανση θητείας όπου καλλιεργούν. Οι τρόποι αντιμετώπισης είναι η τήρηση του προγράμματος, των συλλεκτών του σκουπιδιών, αλλά και η ευαισθητοποίηση των νέων στα σχολεία. Ευχαριστώ για την προσοχή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αξιόδημοι συντημότες. Ονομάζομαι Πολυχρόνος Πολυχρονιάδης και εκπροσωπώ το γέλμα του χωρίου. Το θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η παρουσία αδέσποτων ζώων στους δρόμους της πόλης μας. Είναι κατανοητό ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι αρκετά πολύ συζητημένο και αρκετά κοινό πλέον. Όμως δεν έχει παρατηρηθεί κάποια εξέλιξη γύρω από την επίλυση αυτού. Τα ζώα αυτά συμπάρχουν μαζί μας και ερχόμαστε συχνά σε επαφή μαζί τους. Επίσης, συχνά επικρίζουμε αγγέλους σκύλων, που πολλές φορές είναι εκθετικά μεταξύ τους, αλλά και με τους περαστικούς. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει ή διαβάσει για τους τοπικούς φορείς, είτε γενικά, περιστατικά σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά. Παραδείγματος χάρη, παιδιά που έκαναν το λάθος να τρώνε ή απλώς να κουβαλάνε τρόφιμα με αποτέλεσμα να τους ακολουθούν τα σκυλιά, που πλέον από τη βία τους δεν ελέγχονται. Ή γονείς με τα καροτσάκια τους να θέλουν να κάνουν βόλτα τα παιδιά τους και να μην έχουν απειλή. Προς Θεού, βέβαια, δεν ευθύνονται τα ζώα για αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε πως ο Δήμος μας έχει σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα πολλές φορές, είτε μαζεύοντας κάποια δέσπορα στο τοπικό κοινοκομείο, είτε στηρώνοντάς τα και έχοντας στο πλάκι την αστυνομία για την πάταξη των συνειδητών αφεντικών σκύλων που τα αφήνουν στο έλεος της κοινωνίας μας. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο που πρέπει να πούμε τέλος. Διότι ένας φορέας μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει όλο τον κόσμο. Η αλλαγή θα μπορέσει να έρθει και πρέπει να έρθει από όλους μαζί ενωμένους. Όμως τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Χρειάζεται βοήθεια όλων. Εννοείται πως ούτε η αρχή δεν είναι εύκολη, όμως η πόλη μας χρειάζεται. Ίσως εθελοντικά ο καθένας από εμάς μπορέσει να προσθέσει το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με διαφόρους τρόπους. Βέβαια, καλό είναι πως αυτή τη φορά θέση πρόκειται να λάβει και το κράτος, που ακούγεται να συζητά μια νέα μέθοδο αντιμετώπισης, πιθανόν και πιο δραστική στο τρέχον θέμα, που αν εφαρμοστεί θα δημιουργηθούν μεγάλες αλλαγές που θα μπορέσουν να εξελίξουν αυτόν τον τόπο και να ευνοηθούμε και οι ίδιοι. Οπότε, από εδώ και στο εξής, πρέπει να είμαστε ενεργοί και ρεκτικοί σαν πολίτες και να βοηθήσουμε και εμείς αυτό το έργο. Και αν όχι για εμάς, ας το κάνουμε για αυτά τα ζώα, που το μόνο που χρειάζεται είναι μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Άνθρωπος και λειτουργούς στο περιβάλλον φέρνεις. Δακτυοσημείωτε κύριε Δήμαρχε, κύριε μαθητέ. Ονομάζομαι Άγχος Τηλεπούρης και εκπροσωπώ του πρώτου Παλβέρια. Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη μου είναι αυτό των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ένα κομμάτι του αθλητισμού που έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένο την πόλη μας και έχει σπουδαία αποτελέσματα είναι ο στίβος. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα αθλητών που έχουν λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ο Κωνσταντίνος Τεφανόπουλος και η Φροντίδα Σοφία. Αλλά έχουμε αθλητές που έχουν λάβει μέρος σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και βαλκανικά πρωταθλήματα. Η ομάδα του τύπου που είναι αυτή από την τέσσερα. Και εμείς ονομάζεται Άσο Φίλιππος και το γήπεδό μας ανήκει στην ομάδα της Κέλλας. Το γήπεδό μας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση λόγω της πολλής κρίσης αλλά και επειδή είναι παλιό. Το τατάρ μας έχει σχισίματα και θρύφεις παντού. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό όχι μόνο για την εικόνα του γηπέδου, αλλά και για τους κριτές τους ίδιους που προσπαθούμαστε εκεί πέρα 5 φορές την ομάδα. Τραυματιζόμαστε συνέχεια γιατί πατάμε μέσα στις τρύπες, γυρνάμε τα πρόβλημα συνέχεια και μένουμε τόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γήπεδο το οποίο παίρνει ποδόσφαιρο, ενώ έχει κακοποιηθεί μόνο το στίβο, είναι και αυτό σε άθλια κατάσταση. Δεν είναι καλό το χώμα γιατί είναι σκληρό, έχει λακκούδες και όταν τρέχουμε και κάνουμε ζέσταμα χωρίς να θέλουμε πατάμε σε αυτές και πάλι μένουμε εκτός αγωνιστικής περιόδου γιατί θα παίρνει μεγάλη μια πόρτα. Σε μια πόρτα υπάρχει μια μεγάλη φυλακίδα στην οποία υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Αλλά δεν τηρείται κανένας από τους κανόνες από το κόκκινο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται πολλά προβλήματα για τους προπονητές αλλά κυρίως για τους αθλητές. Ό,τι εξοπλισμός υπάρχει στον γήπεδο για τους αθλητές είναι παλιό και χαλάει πιο εύκολα με το πέρασμα του χρόνου. Ο καινούργιος εξοπλισμός είναι αγορασμένος με τα χρήματα των προπονητών μας, οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να έχουμε τα καλύτερα εκεί, για να προπονηθούμε κατάλληλα και να πάμε στους αγώνες καλά τα πράγματα. Εκτός από την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κατάσταση και ο εξοπλισμός μας, πολύ αρνητικό είναι ότι δεν έχουμε αποδυτήρια. Έχουμε στείλει πολλά μηνύματα στο κοινό της πόλης και δεν έχει κάνει τίποτα για να φτιάξει το γήπεδο και να είναι σε καλή κατάσταση. Και έχουν γίνει πολλά παράπονα για αυτούς τους λόγους από τους αθλητές, αλλά δεν ανταποκρίνεται κανείς. Αυτό είναι πολύ κακό για τους αθλητές.
Ελπίζουμε κάποια μέρα να έρθει και να φτιάξει το γήπεδό μας για να μην ταυμαζόμαστε. Εύχομαι να βοήθησε με την παράθεση των επιχειρημάτων μου στην εκπαίδευση τη σοβαρότητα του προβλήματος. Εάν τελικά γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο εξαιρετικό δυναμικό του συλλόγου μας, θα μπορέσει να ανταγωνιστεί δε στου άλλου συλλόγου οι οποίοι απολαμβάνουν διευκολύνσεις που εμείς δεν έχουμε. Αυτά είχα να πω σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Όντας καθηγητής του συλλόγου, σας ευχαριστώ πολύ για την εκπαίδευση. Κυκλοφορούν αδέσποτα στην περιοχή του Δήμου και επισήμανση του με κάποιο αντίστοιχο σήμα ταυτότητα.